πόλος έλξης τουριστών, επισκεπτών αλλά και Ελλήνων, από ό,τι φαίνεται, το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων. Ο χώρος που ο άνθρωπος φροντίζει την υγεία του με τη χρήση του θεραπευτικού πυλού αλλά και του ιαματικού νερού από δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα αειοφόρο εργαστήρι της φύσης, που με θαυμαστή ακρίβεια παρασκευάζει το πολύτιμο αυτό για την υγεία μας υλικό. Εδώ στα Λασκόλουτρα. Ναι, ναι, φέρνω τη γυναίκα μου κάθε μέρα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και βρίσκομαι την υγεία μας. Πολύ καλά. Πόσα χρόνια έρχεστε εδώ? Πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, πολλά χρόνια. Σας βοηθάει η λάσπη? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φυσικά πρώτα ο Θεός και μετά η λάσπη. Πολύ ευχαριστημένοι, καλά είμαστε. Αυτό ήταν και οι γονείς μου ερχόταν παλιά, πολύ παλιά εδώ και το συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε τώρα καθαρά, ωραία εδώ πέρα. Ωραία. Πολλοί κόσμοι. Πάμε και ερχόμαστε. Πολλοί κόσμοι έρχεται εδώ. Ναι, έχουν την υγεία του. Βρήκανε, καλά είναι. Πρέπει. Και γίνεται κάτι το καλό, κάτι το ωραίο για τον τόπο μας, για τα μέρη μας. Από Κρινίδες. Εδώ κάνετε Λασκόλουτρα ή όχι? Όχι, όχι, ήρθαμε για επίσκεψη. Για καφέ? Για καφέ. Έρχεται πολλοί κόσμος εδώ όμως. Από ό,τι ξέρω, ναι. Κατά το παρελθόν, λοιπόν, γεωλογικές, οικολογικές, βιολογικές, χημικές συνθήκες και πολύπλοκοι μεταξύ τους φυσικοί μηχανισμοί στάθηκαν ευνοϊκοί, καθώς δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον από το οποίο και μέσα στο οποίο παρασκευάστηκε και ορίμασε με φυσικό τρόπο ο θεραπευτικός αυτός πυλός. Ο θεραπευτικός, λοιπόν, πυλός Κρινίδων είναι ένα κατάλληλο προϊόν και μοναδικό γεωλογικού, βιολογικού και χημικού περιβάλλοντος. Τα ιαματικά νερά, που είναι νερά που αναβλύζουν με φυσικό τρόπο ή απολαμβάνονται με τεχνικό τρόπο, τα οποία λόγω των χημικών και φυσικών ιδιωτήτων έχουν ως τρόπο τις ιαματικές ιδιότητες. Ο Μεσορόπη, είναι η δεύτερη χρονιά που έρχομαι φέτο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Από πέρυσι είχα βελτίωση στην υγεία μου με τα πόδια μου. Αυτό το λένε πάρα πολύ ότι βοηθάν τα λασπόδια. Ναι. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Και έρχεται πολλοί κόσμος από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό πια. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Από Θεσσαλονίκη. Έρχεστε εδώ χρόνια? Όχι, είναι στο χωριό της γυναίκας μου. Λασκόλουτρα κάνουμε? Πρώτη φορά, πρώτη μέρα σήμερα. Κάνατε? Κάνατε. Ναι. Πώς σας φάνηκε? Είναι πολύ ωραία. Και πρέπει να είναι υγιεινά, ωραία, θα δείξει ο χρόνος. Δεν... Πολλοί κόσμος εδώ, είναι πολύ γνωστά. Ναι, και από ό,τι είδα είναι και πολύ ξένοι. Βουλγαροί, Ρουμάνοι κλπ. Έχει αρκετό κόσμο. Θεσσαλονίκη. Κοντά εδώ. Ναι. Τι κάνουμε εδώ, ερχόμαστε συχνά? Ναι, πολλά χρόνια, 17. 17 ολόκληρα χρόνια. Έλα, μας τι τηλεόραση. Λοιπόν, τώρα πολλοί πάνε στη θάλασσα το καλοκαίρι. Εσείς επιλέγετε εδώ? Εδώ αν έρθεις για πρώτη φορά και μπει στη λάσπη, εγώ σοκαρίστηκα, γελούσα από την ώρα που μπήκα μέχρι την ώρα που βγήκα. Ήμουν ένα γέλιο νευρικό, στη χαρά πολύ μου φαινόταν παράξενο, ωραία. Τη θάλασσα στα μάτια. Έπαιρνα αναπνευστικά. Πολλά χρόνια, 4 χρόνια πόσα, όλα τα πέταξα στην άκρη. Άκρη, γιατί με παίρνει τα τηλεόραση. Μα έτσι πρέπει. Μας πείτε την εμπειρία σας. Τώρα, ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πρόπερση δεν ήρθα και κόντεψα να πεθάνω. Το πυλοθεραπευτήριο, λοιπόν, των Κρινίδων είναι εκεί για όλους εσάς ποθείτε μία διαφορετική περιπέτεια. Και η εξέλιξη και ο εξυγχρονισμός του μετά και από τη χρηματοδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ αλλά και όλης της ομάδας από τη Δημοφέλεια που προσπάθησαν για τη συγκεκριμένη εξέλιξη θέτουν ως στόχο τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Οι θεραπευτικές ενδείξεις του πυλού, οι ρευματολογικές διταραχές, η μετατραυματική αγωγή, οι γυναικολογικές παθήσεις, οι καρδιογειακές παθήσεις, οι δερματικές παθήσεις, οι παθήσεις νευρικού συστήματος αλλά και αισθητική σαν καλλιντικό. Σήμερα πραγματικά είναι πολύ σημαντική μέρα για τη Δημοφέλεια. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτιος, ήρθε να μας γνωστοποιήσει την απόφασή του για την οριστική ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο στην όχε της Περιφέρειας, του προγράμματος του πυλοθεραπευτηρίου, του εξυγχρονισμού του, προκειμένου να λειτουργεί σε 12μηνη βάση. Είναι πολύ σημαντική για μας, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η χρηματοδότηση. Πραγματικά μιλάμε για έναν επίγειο παράδεισο. Μιλάμε για μια δομή η οποία δέχεται κάθε χρόνο περίπου 25.000 συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας. Ο πυλός και η πυλοθεραπεία εν γέννη είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Η ευεργετική δράση που έχει και ο πυλός και η πυλοθεραπεία ίδια σε διάφορες παθήσεις που αφορούν κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα αλλά και δραματολογικές παθήσεις.